Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το απόγευμα τη Τετάρτη στην ειδική συνεδρία του Δήμου Αρτέων ο προπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτου 2024. Η συγκίτρια του θέματο ήταν η Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Χαρά Ο προπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2024 ανέρχεται στο ύψο των 74.776.040 ευρώ και 12 λεπτών. Σχεδόν 6 εκατομμύρια αυξημένων σε σχέση με τον περσινό αρχικά καταρτισθέντα προπολογισμό. Αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση που σα έχει σταλεί ποια ποσά καταλαμβάνει, να μην σα κουράζω και να μην πλατιάζω. Ε, να τονίσω ότι η δυνάμη των διατάξεων του νόμου 5056 του 23, με τι οποίε επήλθε η κατάργηση του νομικού προσώπου Κέντρου Κοινωνική Μέριμνα Παιδεία Αθλητισμού Πολιτισμού Δημορτέων. Και η δημοτική κοινοφιλή επιχείρηση Δήμο Αρτέων έχουν συμπεριληφθεί όλα τα ποσά, το σύνολο των εσόδων και των εξόδων των καταργούμενων νομικών προσώπων. Ε, αποτελεί προτεραιότητά μα η δημιουργία καλύτερων υποδομών, η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων και η έναρξη νέων αναγκαίων έργων. Ευελπιστούμε στην υλοποίηση του προγράμματος για μια καλύτερη άρτα για, την, για το επόμενο έτος. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό την οικονομική υπηρεσία, ιδιαίτερα στη Διευθύντρια κυρία Βασιλική Κίτσιου, αλλά και όλου του υπαλλήλου τη οικονομική υπηρεσία και των άλλων υπηρεσιών που συνέβαλαν στη σύνταξη του προπολογισμού. Η δική αναφορά και παρουσίαση όλων των στοιχείων έκανε στο σώμα η προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματο του Δήμου Αρτέων, Βασιλική Κίτσου. Έχουμε φροντίσει να εγγραφούν όλε οι υποχρεωτικέ δαπάνε και οι επιστώσει που καλύπτουν επαρκώ τι λειτουργικέ ανάγκε του Δήμου με βάση την εκτέλεση του προπολογισμού. Επίση, με βάση τι διατάξει του νόμου 5056-2023, με τι οποίε επήλθε αυτοδίκαιη η κατάργηση του νομικού προσώπου και αυτοδίκαιη η λύση τη κοινοφελού επιχείρηση και σύμφωνα με οδηγίε που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ιστορικών για να βοηθήσουν την εμ, 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 εφαρμογή των διατάξεων αυτών, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το σύνολο των εσόδων και εξόδων των καταργούμενων νομικών προσώπων, Όπω αυτά αποτυπώνται στι οικονομικέ καταστάσει των τελευταίων, χωρί να υπάρχει υποχρέωση να αναφέρονται διακριτά στους προπολογισμού, είναι ήδη ενσωματωμένα μέσα ε, στου υπόλοιπου ε, στα έσοδα που έτσι και αλλιώ υπάρχουν. Το λόγο έλαβαν και οι επικεφαλεί τη αντιπολίτευση. Ε, να πω ότι είναι ένα, όπω είπαν και η κυρία. Σφαλτού, η Αντιδήμαρχος και η κυρία Κίτσου, ότι είναι ένα μεταβατικό προπολογισμό. Συντάχθηκε και από την προηγούμενη διοίκηση και από τώρα, από εσά και στη συνεργασία. Είχαμε πει άλλωστε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε να σα φέρουμε σε αδιέξοδο πότε υπήρχε καλή συνεργασία το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω οπότε, οπότε μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και η κυρία Σφαλτού για τη σύνταξη του προπολογισμού και η κυρία Κίτσου. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να συγχαρώ την διοίκηση. Τη υπηρεσία τη τεχνική, κυρία Κίτσο, πραγματικά είναι μια καταρτισμένη διευθύντρια, και όλα τα στελέχη. Και να ευχαριστήσω και του προηγούμενου αντιδήμου, τον κύριο Λιόντο και την κυρία Ασφαλτού για την ολοκλήρωση του προπολογισμού. Οπότε, εμεί ψηφίζουμε τον προπολογισμό αυτό. Ευχαριστώ. Δεν είναι και το πρόβλημα. Εμεί νομίζω έχουμε καθαρά μια άποψη και τα προηγούμενα χρόνια και αυτά. Εμεί θεωρούμε ότι είναι αναρμονισμένο ο προπολογισμό με τον προπολογισμό τη κυβέρνηση, δηλαδή είναι αντιλαϊκό, έχει χαρακτηριστικά που δεν βοηθάν και στην ανάπτυξη, όπως είναι όλο το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής ζήτηση και στην ίδια την ανάπτυξη που λέμε ότι πρέπει να έχει και βέβαια να καλύψει βασικές ανάγκες, υποχρεώσεις, την εξυπηρέτηση, την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την πρόσληψη προσωπικού κτλ. Τώρα εδώ πέρα να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε για ένα προπολογισμό εκτός από την αντιλαϊκός, Καταρχήν να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, δεν μπαίνει κανένα θέμα σε σχέση με τα νούμερα, με την έννοια ή την ορθότητα του προπολογισμού ή την, ε, υπηρεσία, την οικονομική τη άλλη υπηρεσία. Δεν μπαίνει τέτοια αφισβήτηση θέλω να πω, με βάση τα στοιχεία. Φυσικά είναι αρμονισμένο με βάση τι κατευθύνσει που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η κυβέρνηση, γιατί έτσι τους θέλει. σω κελισμένο, αλλά να μιλήσουμε στην πραγματικότητα. Και πολλοί εδώ πέρα έστε και γίνονται. Μιλάμε για πλασματικό προπολογισμό. Δεν ξέρω να το έχετε καταλάβει. Έχετε δει πιθανά τα 74 εκατομμύρια εκτό από νούμερα μέσα στον προπολογισμό. Έτσι ήταν και ο περσινό και ο προπέρσινο. Απ' ο κύριο Τσιρογιάννη και ο κύριο Σαφάκα, πώ ελοπίθηκαν πέρυσι από τα 70 εκατομμύρια, τα 68-70 που ήταν. Μιλάμε ότι για 30 εκατομμύρια. Έχετε καταλάβει εδώ πέρα για τι στοιχεία μιλάμε. Η ΣΑΤΑ, δηλαδή τα χρήματα που έχει ο Δήμο για να ελοπίσει το πρόγραμμά του, είναι 800.000 ευρώ. Και εδώ πέρα έχουμε 74 εκατομμύρια. Γιατί, γιατί βέβαια βλέπονται όλα τα, ποσά που θα έρθουν από χρηματοδοτικά εργαλεία και πάει λέγοντα. Έσπα, τρίτσι και. Έτσι γίνεται. Δεν λέω ότι είναι κάτι καινούριο στην Άρτα ή το βγάλαμε εμεί από το κεφάλι μα. Αλλά πάλι και από το μεγάλο το ποσό που βάζουμε τώρα, να καταλάβετε, δίνει στην Ελλάδα τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σε πληθυσμό, δεν ξεπερνάτε 120-130 εκατομμύρια σε προπολογισμό και θα έχει 75. Ξαναλέω ότι τα 28 δεν θα, δεν θα είναι το σύνολο υλοποίηση αυτού του προπολογισμού, όπω και του προηγούμενου. Ξαναλέω. Άρα, από αυτήν την πλευρά, μόνο και μόνο τα στοιχεία που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε είναι και απαράδεκτα και είναι ότι πραγματικά με τι κατευθύνσει που έχει και με του κωδικού μέσα δεν καλύπτονται συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που πρέπει να πάρει ο Δήμο για μια σειρά θέματα που εμεί λέμε ότι είναι σοβαρά για την καθημερινότητα του πολίτη και του ίδιου μα λαού. Δεύτερον, 800.000 Ισάτα, 1,5 πήγε στο 1,200 μόνο τα έξοδα. Τα χρήματα που χρωστάμε για το 23 στο Φόσδα, για τα σκουπίδια, τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δηλαδή αυτά μας δίνουν, δεν είναι ούτε το 60% από αυτά που χρωστάμε για ένα χρόνο στο Φόσδα. Γιατί, με ποιο δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση και το χαράτσι καπέλο στα τέλη που βάλε ο Φόσδα για τα ΣΜΑ 400.000 το υλοποιεί και το βάζει φορτίο στον προπολογισμό του Δήμου. Με ποιο δικαίωμα έχει παραπόψει το Δημοτικό Συμβουλίο. Και αν έλεγε δηλαδή ο Φόσδα του χρωστάμε 5 εκατομμύρια πρόστιμο, θα το καρποθούμε εμεί εδώ πέρα. Σκεφτείτε το Δημοτική Σύμβουλη, σκεφτείτε το συνάδελφοι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, κύριε Δήμαρχε, και ο προηγούμενο Δήμαρχο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν φτά πληρώνουμε τι ποσοστώσει στα χαράσκια για του επιχειρηματικού ομίλου Παύλα Τέρνα. Δεν φτά του μεταφέρουμε τζάμπα τα σκουπίδια για να κερδίζουν αυτήν. Τώρα έχουμε 400.000. Το έχετε καταλάβει. Ένα 200 για το 23. 1,5, 1,53. Κάτι πληρώσαμε το Δεκέμβριο, πήγε στο 1,200 εγγραμμένα στον προπολογισμό σκεφτείτε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί όχι το τέλος του 23, του 24, για το 25. Πολύ νωρίτερα, εκτός από τι εκατοντάδες αναμορφώσεις προπολογισμού που θα γίνουν, πως σε ένα βαθμό λόγω της κατάστασης της πρακτικής και της αλλαγή των κωδικών και των ποσών που πάνε από τον ένα, από το ένα, κωδικό στον άλλο, θα γίνουν πολλές αναμορφώσεις, θα χρειαστεί να ψηφίσουμε και αύξηση δημοτικών τελών πολύ πιο άμεσα από ό,τι φανταζόμαστε. Να μην σα τρώω, νομίζω όλοι να προβληματισμούμε να προβληματιστούμε και ο χαρακτήρα είναι αυτό. Είναι αντιδραστικό ο προπολογισμό, είναι αντιλαϊκό και έχει τέτοια στοιχεία που θα τα βρούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι οι σύμβουλοι εδώ πέρα μπροστά μα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όπω είχαμε πει και πέρσι και πρόπερσι και όλε τι προηγούμενε χρονιέ, αυτοί είναι προπολογισμοί οι οποίοι δεν είναι ούτε πραγματικοί ούτε πραγματοποιήσιμοι. Γιατί το λέω πέρσι στην αντίστοιχη συνεδρίαση εδώ, ο προπολογισμό τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Τσιρογιάννη ήταν, αν θυμάμαι καλά, ή 63-67 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή με τι τροποποιήσει τον έφτασε 82 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή. Τώρα έχουμε ένα προπολογισμό 74 εκατομμυρίων. Η αλήθεια είναι δεν έχω καταλάβει στα έργα τι έγινε, τι δεν έγινε, τι πληρώθηκε, τι δεν πληρώθηκε, τι απεντάχτηκε, τι συνεχίζει και είμαστε στο μείον 10 εκατομμύρια. Πάντως από τα 82 που ήταν της τελευταίας αναμόρφωσης πριν τις εκλογές, το κομμάτι αυτό τώρα είναι στα 74 και φαίνεται καθαρά δηλαδή και στους πίνακες που έχετε εδώ μέσα, έργα που είναι όλα χρηματοδοτούμενα, από που δουέ, δηλαδή από χρηματοδότηση από το κράτος, είναι σχεδόν μηδενικά, ο πίνακας είναι κενός από το Πουδουέ, έργα από 45.364 τον Οκτώβριο του 2023, είμαστε στα 37.300. Άρα 38 εκατομμύρια από αυτά τα 74 του προϋπολογισμού είναι όλα χρηματοδοτήσεις, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από ΠΕΠ, είτε από επιχειρησιακά, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το άλλο κομμάτι εσόδων του προϋπολογισμού είναι τα ανταποδοτικά. 3 εκατομμύρια Και το άλλο κομμάτι εσόδων του προϋπολογισμού είναι αυτά που παίρνουμε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και τη ΣΑΤΑ για τα έργα τα οποία αν εξαιρέσετε τη μισθοδοσία και τις αμοιβέ προσωπικού, είναι σε τραγικά χαμηλά νούμερα. Για τα σχολεία, είπε ο κύριος Καλώνης πριν ότι είναι το 1%. Είναι μόνο Ό,τι παίρνουμε από κεντρικού αυτοτελεί πόρου, 550.000. Ό,τι δίνει το κράτο δηλαδή στι σχολικέ επιτροπέ. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έσοδα ανταποδοτικά 3 εκατομμύρια. Άρα ο Δήμο στηρίζεται για να λειτουργήσει πέρα από τη μισθοδοσία στο αν θα εισπράξει ή όχι. Στον πίνακα στις προβλέψεις για μη εισπράξει από τα προηγούμενα έτη υπάρχει προβλέψεις μη ίσπραξης 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέχρι το 2024 σήμερα έχουμε ανίσπρακτα από το παρελθόν αυτά. Γιατί, γιατί επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να πληρώσουν, όχι δεν μπορούν. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ποια είναι η αλήθεια. Αν ξημερώσει μια μέρα δηλαδή και απενταχθούν όλα τα έργα ας πούμε, ποιος θα είναι ο... ποια θα είναι η πραγματική κατάσταση. Του Δήμου η οι Οικονομική. Θα είναι 74 εκατομμύρια. Προφανώ δεν θα είναι. Ναι, κλείνω. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, εμεί καταψηφίζουμε, σαν δημοτική παράταξη, εμεί λέμε ότι οι δημοτικέ αρχέ όλε πρέπει να διεκδικήσουν μέσα από τα συλλογικά του όργανα αυξήσει και χρηματοδοτήσει από τα κεντρικά χρήματα του κράτου, από του κεντρικού αυτοτελεί πόρου. Πρέπει να διεκδικήσουν αυξήσει του μισθού για του εργαζόμενου του. Πρέπει να διεκδικήσουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να μην ερχόμαστε κάθε τρεις μήνες να αναμορφώνουμε προϋπολογισμό γιατί παίρνουμε έκτακτο και εποχικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι θεωρούμε αδιανόητο το ότι συνεχίζει και υπάρχει το πρόστιμο το 1.400 και αυτό θα πρέπει κάπως να το δείτε κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό δεν μπορεί μονίμως εδώ να λέμε και άλλα να γράφονται. Ε, και ε, με αυτό το σκεπτικό εύχε, λοιπόν εύχε. καταψηφίζουμε. Δεν έχουμε εμείς άλλη πρόταση για Ευχαριστούμε σχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Και τελευταίο, κύριε Πατήλα, συγγνώμη κιόλα. Είδα ότι μέσα, κύριε Σιαφάκα, είναι εγγεγραμμένο το ποσό για το ξενία. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήθελα να σα κάνω και ερώτηση, αλλά περιμένω την επόμενη συνεδρία. συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά, έχει απενταχθεί αυτό. Παρακαλώ, στο επόμενο κατευθείαν θα σα ρωτήσω. Κυρία Μπελογιάννη, ευχαριστούμε, πάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο τέλο τη ειδική συνεδρίαση, τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχο Αρτέων Χρυστοφόρο Αφάκα. Έπρεπε να φέρουμε την εισήγηση του προπολογισμού. Δεν προλάβαμε το 23. Προλάβαμε να πάρουμε την απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή. Και επειδή θέλαμε προφανώς τον έλεγχο του παρατηρητηρίου για να είναι εγκεκριμένο, καθυστερήσαμε και έρχεται το 24 ο Θα στείλουμε την σημερινή απόφαση, μάλλον αποφασίζουμε σήμερα ακριβώς όπως είπα στον κύριο Καλόνι, αυτό που ψηφίσαμε το Δεκέμβριο έτσι, το 23 δεν έχει αλλάξει κάτι. Ας πούμε ότι έτσι έχει συνταχθεί σε συνεργασία με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με βάση και τις προτάσεις που κάναμε στο τεχνικό πρόγραμμα που πέρασε το Δεκέμβριο του 2023, ε, συγχωνεύσαμε στον προϋπολογισμό και τα δύο νομικά πρόσωπα που όπως ε, είμαστε ήμασταν υποχρεωμένοι μετά την απόφαση που πήραμε. Οπότε έχουμε έναν προϋπολογισμό που τον έχουμε ξαναψηφίσει το Δεκέμβρη με τη συγχώνευση των δύο νομικών προσώπων. Ε, θα το στείλουμε για έγκριση στην αποκεντρωμένη και θα περιμένουμε μέχρι την έγκριση Α, εκεί που θα βάλουμε και κάποιες επιπλέον προτάσεις εμείς σαν νέα δημοτική αρχή θα είναι στην πρώτη μεγάλη αναμόρφωση που θα έρθουμε ίσως να συζητήσουμε και τις δικές μου προτάσεις για το 24 που θα είναι περίπου σε κανένα μήνα ας πούμε, το Φεβρουάριο και από εκεί που θα ξεκινήσουμε να μπορούμε να λειτουργούμε για το 24 γιατί μέχρι τότε σας ξαναλέω δεν έχουμε προπολογισμό, άρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να βάλουμε ίσως τις δικές μας προτεραιότητες. Επομένω, περνάμε ένα προπολογισμό που είμαστε υποχρεωμένοι και αν θέλετε πρέπει να βιαστούμε για να έχουμε και την έγκρισή του. Ε, τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, πραγματικά είναι πολιτική τοποθέτηση και το κύριο καλόν και τη κυρία Οπότε να σχολιάσω ότι παίζουμε με τους όρους του παιχνιδιού, με αυτού τους όρους που είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε. Πραγματικά μακάρι να είχαμε διπλάσια χρηματοδότηση, διπλάσιους εργαζομένους, διπλάσιους μισθούς, διπλάσια να ήταν όλα και να μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε και διπλάσια έργα. Όπως είναι το παιχνίδι, πραγματικά η χρηματοδότηση που έρχεται μέσω ΚΑΠ είτε για το Δήμο Αρτέων, είτε για τις σχολικές επιτροπές, εκτός από τις σχολικές επιτροπές έρχεται και μια ΚΑΠ μία σάτα σχολείων μάλλον για κάποια επιπλέον έργα. Είμαστε υποχρεωμένοι ε, να διασφαλίσουμε τις άμεσες, τις καθημερινές ε, υποχρεώσεις που έχουμε και για τους υπαλλήλους και για τα σχολεία. Οπότε από εκεί και πέρα αναγκαστικά αν θέλουμε πλέον χρηματοδότηση να κάνουμε έργα θα πρέπει να προσφύγουμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό είναι το παιχνίδι, έτσι πρέπει να παιχτεί δεν είναι στο χέρι μας και όπως ο καθένας κάνει και στο σπίτι το κουμάντο του και πρέπει να βάλει τις προτεραιότητες, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς στο Δήμο μας. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή προτεραιοποίηση των αναγκών, ώστε να μην εκτεθούμε και να κάνουμε τουλάχιστον αυτά που χρειαζόμαστε. Αν θέλουμε κάτι πλέον πρέπει να προσφύγουμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά είχα να πω και εγώ, δεν έχω κάτι άλλο. Προφανώς ε, ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και σε ευχαριστώ πολύ.